Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πλέξουμε μία μικρή τσαντούλα λαλαλούψη. Είναι πλεγμένη με επίπεδους κύκλους, δύο επίπεδους κύκλους, ένα ημικύκλιο, τα οποία σε ένα μέρος τα πλέκουμε με το βελονάκι, σε ένα άλλο σημείο τα ράβουμε με τη βελόνα. Θα το δούμε βήμα-βήμα. Στο ξεκίνημα βέβαια θα κάνουμε τους δύο κύκλους αυτούς, θα τους πλέξουμε όπως πλέξαμε τον επίπεδο κύκλο με ποδαράκια, όπως φαίνεται στο προηγούμενο βίντεο, και θα κάνουμε το μέγεθος όσο το θέλουμε. Εγώ εδώ έχω πλέξει 7 σειρές και έχουμε, ας δούμε καλύτερα τον κύκλο. Ξεκινάμε με 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Εδώ στην περίμετρο έχουμε 84 ποδαράκια. Θα πλέξουμε δύο κύκλους, ένα για το πρόσωπο και έναν για τα μαλλιά, τους οποίους μετά θα τους ενώσουμε, αλλά πρέπει να πλέξουμε και τη φράτζα, για να τα ενώσουμε όλα μαζί. Θα χρησιμοποιήσουμε βαμβακερό μερσεριζέ νήμα και βελονάκι 3 χιλιοστά. Να δούμε μαζί εδώ τις λεπτομέρειες για το πώς πλέκουμε τις παραπάνω σειρές για το κύκλο. Πλέκουμε 12, πλέκουμε 12 αυξήσεις, μετά πλέκουμε ένα αύξηση, πλέκουμε 2 και μετά κάνουμε την αύξηση, πλέκουμε 3 αύξηση, στον έκτο γύρο πλέκουμε 4 και κάνουμε αύξηση, και στον τελευταίο γύρο, που είναι ο 7ος, πλέκουμε 5 και κάνουμε αύξηση. Και έτσι έχουμε 84 ποδαράκια. Ας δούμε μαζί πώς θα πλέξουμε την φράντζα. Ξεκινάμε από εδώ και πλέκουμε μπρος-πίσω. Και καταλήγουμε εδώ στο επάνω μέρος. Θα κάνουμε 30 αλυσίδες και θα πλέξουμε ποδαράκια. Οι 28 αλυσίδες είναι για να πλέξουμε πάνω τους και οι 2 είναι για το ανέβασμα. Δηλαδή εδώ θα παραλείψουμε τις 2 αλυσίδες και θα πλέξουμε στην τρίτη και κάνουμε ποδαράκι. Μπορούμε να σημαδέψουμε το πρώτο ποδαράκι. Και θα πλέξουμε τώρα κατά μήκος της αλυσίδας 28 ποδαράκια. Συνολικά έχουμε 28 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά με 28 ποδαράκια. Πλέξαμε και το τελευταίο. Θα κάνουμε 2 αλυσίδες. Γυρνάμε το πλεκτό μας.
Και εδώ θέλει λίγη προσοχή στην αρχή και στο τέλος. Για να δημιουργήσουμε την καμπύλη θα πρέπει να παραλείπουμε κάποιους πόντους ή να κάνουμε κάποιες μειώσεις. Αυτός είναι ο τελευταίος πόντος που πλέξαμε, θα τον παραλείψουμε. Θα πλέξουμε στον επόμενο. Δεν πλέκουμε στον πρώτο, πλέκουμε στον επόμενο. Και θα πλέξουμε συνολικά 25 ποδαράκια. Μπορούμε να βάζουμε μία παραμάνα στον πρώτο πόντο και έχω αφήσει και την άλλη για να ξέρουμε ποιος είναι ο τελευταίος. Πλέκουμε 25 ποδαράκια. Ένα σε κάθε ποδαράκι μας, σε κάθε θηλιά μας. Αφού πλέξουμε τα 25 ποδαράκια, εδώ τους τελευταίους δύο πόντους, θα τους πλέξουμε μαζί, θα κάνουμε μείωση. Πριν ολοκληρώσουμε το ποδαράκι, πλέκουμε και στον επόμενο πόντο. Και περνάμε το βελονάκι και από τις τρεις θηλιές. Και οι δύο πόντοι γίνανε ένας. Στην τρίτη σειρά θα κάνουμε πάλι δύο αλυσίδες, θα γυρίσουμε, θα παραλείψουμε τον πρώτο πόντο και τους επόμενους δύο θα κάνουμε μείωση. Φαίνεται εδώ η θηλιά, παραλείπουμε αυτήν και στις επόμενες δύο κάνουμε μείωση. Θα βάλουμε πάλι την παραμάνα. Και θα συνεχίσουμε πλέκοντας 20 ποδαράκια. Αφού πλέξουμε τα 20 ποδαράκια, μας μένουν 3 πόντοι εδώ. Θα τους μειώσουμε για να δημιουργήσουμε μόνο ένα πόντο. Κάνουμε τη μείωση, αλλά θα παραλείψουμε αυτόν τον ενδιάμεσο και θα πιάσουμε τον τελευταίο πόντο. Ήτανε 3 οι πόντοι, παραλείπουμε τον μεσαίο πόντο και χρησιμοποιώντας τους 2 πόντους που είχαμε, κάνουμε τη μείωση. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σειρά, έχουμε 22 πόντους. 20 που πλέξαμε κανονικά, μία μείωση στην αρχή και μία μείωση στο τέλος. Έχουμε 22 πόντους. Κάνουμε πάλι 2 αλυσίδες, γυρίζουμε και στην τέταρτη σειρά θα παραλείψουμε τον πρώτο πόντο και θα κάνουμε μείωση. Θα πλέξουμε 17 ποδαράκια και στο τέλος στους 2 πόντους θα κάνουμε μείωση. Στο τέλος θα έχουμε 19 πόντους. Πλέκουμε 17 ποδαράκια. Αφού πλέξουμε τα 17 ποδαράκια έχουν μείνει 2. Θα κάνουμε μείωση κανονικά.
Είμαστε στην πέμπτη σειρά. Θα κάνουμε δύο αλυσίδες. Θα παραλείψουμε πάλι τον πρώτο πόντο. Θα κάνουμε μία μείωση. Θα πλέξουμε 14 και στο τέλος θα κάνουμε πάλι μείωση. Στο τέλος της σειράς θα μας μείνουν 16 πόντοι. Έχουμε, παραλείπουμε τον πρώτο πόντο και κάνουμε μείωση. Και θα πλέξουμε 14 ποδαράκια. Είμαστε στην έκτη σειρά, θα πλέξουμε δύο αλυσίδες, θα παραλείψουμε τον πρώτο πόντο και δεν θα κάνουμε μείωση τώρα, θα πλέξουμε 13 ποδαράκια. Απλώς παραλείπουμε τον πρώτο πόντο. Αφού πλέξουμε τα 13 ποδαράκια, στους δύο τελευταίους πόντους θα κάνουμε μείωση. Στην 7η που είναι και η τελευταία σειρά, θα κάνουμε δύο αλυσίδες. Εδώ δεν θα παραλείψουμε πόντο, αλλά θα κάνουμε δύο μειώσεις συνεχόμενες. Δηλαδή χρησιμοποιούμε και τον πρώτο πόντο μας, κάνουμε δύο μειώσεις. Έγινε η πρώτη μείωση. Δεύτερη μείωση. Θα πλέξουμε 6 και θα κάνουμε δύο μειώσεις. Θα μας μείνουν 10 πόντοι. Πλέξαμε τους 6 πόντους και τώρα θα κάνουμε δύο μειώσεις. Έχει τελειώσει η φράτζα. Θα κόψουμε το νήμα. Και θα δούμε πώς θα το προσαρμόσουμε στο πρόσωπο που έχουμε πλέξει. Θα τα πλέξουμε μαζί για να ενωθεί να γίνει τσαντούλα.
αφού πλέξουμε την φράντζα, έχουμε πλέξει τους δύο κύκλους, πλέξαμε και τη φράντζα, θα πλέξουμε τώρα για να ενώσουμε τα τρία κομμάτια. Ενώνουμε, ξεκινάμε εδώ από την κοτσίδα, ενώνουμε τα δύο κομμάτια, εδώ για λίγο ενώνουμε και τη φράντζα, εδώ ενώνουμε μόνο το μπροστινό μέρος, το πρόσωπο δηλαδή με τη φράντζα και συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά αντίστοιχα για να αφήσουμε και το άνοιγμα. Θέλει λίγη προσοχή να σημαδέψουμε στους κύκλους μας από πού θα ξεκινήσουμε μέχρι πού θα πλέξουμε τα δύο κομμάτια. Εδώ θα προσθέσουμε και το τρίτο που είναι η φράντζα. Εδώ θα πλέξουμε μόνο πρόσωπο και φράντζα και αντίστοιχα θα πάμε και από εδώ. Σημαδεύω πρώτα το κάτω μέρος, το κάτω μέρος του προσώπου, το οποίο στο τέλος θα το ράψουμε. Έχω σημαδέψει εδώ 20 ποδαράκια, 20 θηλιές και από το πρόσωπο και από τα μαλλιά, τα οποία δεν θα πλεχτούν. Δηλαδή, από εδώ μέχρι εδώ δεν θα πλεχτούν. Θα ξεκινήσουμε το πλέξιμο από εδώ. Αυτά θα μείνουν άπλεχτα για να ραφτούν. Ξεκινώντας από εδώ, αυτή είναι 20 πόντοι. Μετράμε 13 πόντους και από τα δύο και από τους δύο κύκλους. 13 πόντους που θα τους πλέξουμε μόνο με τους κύκλους. Εδώ που έχω τον δείκτη, θα προσθέσουμε και το τρίτο κομμάτι. Έχουμε 13 πόντους εδώ. Εδώ που πλέκουμε και τα τρία, θα πλέξουμε 7. Εδώ που πλέκουμε πρόσωπο και φράντζα, θα πλέξουμε 7. Εδώ πάνω είναι οι 10 πόντοι από τη φράντζα που είχαμε τελειώσει με 10 πόντους. Οπότε αντίστοιχα πιάνουμε και 12 πόντους. Και εδώ πάλι έχουμε 7, 7 και 13. Θα ενώσουμε με άριχτα. Θα πλέκουμε άριχτα και θα ενώνουμε. Νομίζω ότι είναι αρκετά κατανοητό. Θα σας βάλω και ένα σκίτσο για να το δείτε περίπου πώς είναι. Αλλά αν ξεκινήσουμε από τα άπλεχτα και τα αφήσουμε κάτω και ενώσουμε και εδώ, μην παραλείψουμε να ενώσουμε εδώ 10 με 10, και εδώ μας μένουν στο πλαϊνό της φράντζας να πλέξουμε 14 άριχτα. Έχουμε 7 σειρές, σε κάθε σειρά μας πλέκουμε 2 άριχτα εδώ στο πλάι. Οπότε μοιράζουμε και εδώ, η φράντζα να είναι στη μέση, 7 από εδώ και 7 στο επάνω μέρος. Ας το δούμε βήμα-βήμα πώς θα το πλέξουμε. Ας ξεκινήσουμε να ενώνουμε. Μπορούμε να αφήσουμε λίγο νήμα, 20-25 εκατοστά, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε μετά, εδώ για την κοτσίδα. Ενώνουμε το νήμα μας και στο ίδιο σημείο θα κάνουμε ένα άριχτο. Μετράμε τώρα να πλέξουμε 13 άριχτα στα οποία ενώνουμε τους δύο κύκλους. Δεν ξεχνάμε να προσέξουμε να έχουμε την καλή πλευρά απ' έξω και στο ένα και στο άλλο. Ένα και πλέκουμε 13 άριχτα.
αφού πλέξουμε τα 13 πρώτα άριχτα ενώνοντας πρόσωπο και μαλλιά, θα συνεχίσουμε με 7 άριχτα στα οποία θα ενώσουμε και τη φράντζα μαζί. Φράντζα, πρόσωπο και μαλλιά. Έχουμε 3 πλεχτά μαζί. Εδώ θα κάνουμε 7 άριχτα ενώνοντας και τα 3. Πλέξαμε τα 7, εδώ θα αφήσουμε στα μαλλιά από εδώ και πέρα άπλεχτα, θα αφήσουμε 24 θηλιές άπλεχτες, θα πλέξουμε πρόσωπο και μαλλιά, εδώ στο πλάι 7, 10 και 7. Θα συνεχίσουμε εδώ με τους 10 πόντους που είχαμε από τη φράντζα, πιάνοντας αντίστοιχα και 10 πόντους από το πρόσωπο. Προσέχουμε να μην παραλείψουμε κάποιο πόντο. Συνεχίζουμε στο πλάι με 7 πρόσωπο και φράντζα. Και εδώ στους τελευταίους 7 πόντους της φράντζας θα ενώσουμε και τα μαλλιά. Thank you.
Τελειώσαμε με τη φράτζα και συνεχίζουμε εδώ πρόσωπο και μαλλιά και πλέκουμε 13 άριχτα. Τελειώσαν τα 13 άριχτα. Για να είναι ομοιόμορφο, θα κάνουμε και ένα βουβό να τελειώσουμε το πλέξιμο. Και θα κόψουμε το νήμα αρκετό, όσο χρειαζόμαστε για τα κοτσιδάκια. Θα το πλέξουμε μαζί με τα κοτσιδάκια. Τα δύσκολα τελείωσαν. Το τσαντάκι έχει διαμορφωθεί. Θα του πλέξουμε τώρα ματάκια και μαγουλάκια και θα συνεχίσουμε. Πριν ράψουμε το κάτω μέρος, θα πλέξουμε και θα ράψουμε 2 ματάκια και 2 μαγουλάκια. Τα μάγουλα και τα μάτια τα πλέκω με μικρότερο βελονάκι, με 2,5. Όλο το υπόλοιπο πλεκτό είναι με 3 χιλιοστά. Κάνουμε μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο πλέκουμε 8 άριχτα. Αφού πλέξουμε τα 8 άριχτα, θα ενώσουμε στο πρώτο άριχτο. Και θα συνεχίσουμε με τον δεύτερο γύρο, στον οποίο θα κάνουμε μία αλυσίδα και σε κάθε πόντο μας θα κάνουμε αυξήσεις. Έχουμε 8, θα γίνουν 16. Σε κάθε πόντο πλέκουμε 2 άριχτα. Συνεχίζουμε γύρω-γύρω, 8 αυξήσεις, θα έχουμε 16 και θα ενώσουμε πάλι στο πρώτο άριχτο με ένα βουβό. Θα ράψουμε πρώτα τα ματάκια, θα κάνουμε και ματόκλαδα και μετά τα μάγουλα. Βλέπετε ότι άφησα αυτό το νήμα για να κάνω τελευταία και το χαμόγελο, το στόμα. Μάγουλα και μάτια, τα ράβουμε προσεκτικά. Και ράβουμε γύρω-γύρω, πιάνοντας λίγο από το πρόσωπο.
με νήμα ίδιο με το πρόσωπο, θα ράψουμε το κάτω μέρος. Πιάνοντας μόνο τις πίσω θηλιές. Πιάνουμε μόνο μία και μία. Το τζαντάκι έχει κλείσει. Μας μένει να πλέξουμε εδώ μία σειρά, εδώ στις θηλιές που έχουμε αφήσει, 24 θηλιές, για να έρθει στο ίδιο ύψος με το μπροστινό μέρος. Θα πλέξουμε τώρα το χερούλι, ξεκινώντας από εδώ, θα πιάσουμε το νήμα μας εδώ. Και θα κάνουμε 120-130 αλυσίδες, όσο μακρύ το θέλουμε. Αφού πλέξουμε την αλυσίδα, προσέχουμε να μην έχει στρίψει και θα ενώσουμε εδώ στην άλλη άκρη. Γυρίζουμε στην αλυσίδα και πλέκουμε κατά μήκος της αλυσίδας βουβό.
αφού τελειώσαμε και με το χερούλι, δεν έχουμε παρά να τις πλέξουμε τα κοτσιδάκια της. Εδώ στους τρεις τελευταίους πόντους, τρεις αρχικούς, θα περάσουμε νήματα, τα κόβουμε στο μήκος που θέλουμε και τα περνάμε εδώ. Εδώ έχω περάσει τρία νήματα σε κάθε θηλιά και θα πλέξουμε κοτσίδα. Θα δούμε να έχουν το ίδιο μήκος οι δύο κοτσίδες και θα δέσουμε το κάτω μέρος. Έτοιμη τσαντούλα λαλαλούψη και ανάλογα με το νήμα που θα την μπλέξουμε, πιο λεπτό ή πιο χοντρό, θα γίνει μικρότερη ή μεγαλύτερη. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.